Ο Ιρανός άντρας που ενέπνευσε την ταινία του Steven Spielberg The Terminal με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks πέθανε στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle όπου έζησε για 18 χρόνια. Ο Μερχάν Καρίμι Νασέρι υπέστη καρδιακή προσβολή σύμφωνα με αξιωματούχο της αρχής του αεροδρομίου του Παρισιού. Η αστυνομία και ομάδα πρώτων βοηθειών κλήθηκαν στο σημείο αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Ο Καρίμι Νασέρι, που πιστεύεται ότι γεννήθηκε το 1945, έζησε στον τερματικό σταθμό 1 του αεροδρομίου του Παρισιού από το 1988 έως το 2006, αρχικά σε νομικό κενό επειδή δεν είχε έγγραφα διαμονής και αργότερα από επιλογή σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης. Τις τελευταίες εβδομάδες ζούσε ξανά στο αεροδρόμιο, αν και αυτό δεν ήταν ευρέως γνωστό. Από την εμπειρία μου, η ζωή εδώ στο Charles de Gaulle δεν είναι κακή. Προσπαθώ να περνάω καλά την ημέρα μου. Καθημερινά σκέφτομαι το μέλλον μου και το παρελθόν μου. Θα μπορούσα να γράψω και την ιστορία μου. Το 2003, ο Steven Spielberg αγόρασε τα δικαιώματα της ζωής του Ιρανού άνδρα έναντι 250.000 δολαρίων, όμως απέφυγε να πει πως βάσισε την ταινία στον Νασέρι, αν και ο περισσότερος κόσμος έχει ταυτίσει το Terminal με το σχεδόν μόνιμο ένικο του Charles de Gaulle. Ο ίδιος ο Νασέρι κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του το 2004.